Αν χτίζετε την επιχείρησή σας μέσα από το σπίτι χρησιμοποιώντας το δικτυακό marketing, αλλά δεν αναπτύχθηκε όσο θα θέλατε, τότε σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς μπορείτε να διπλασιάσετε τα αποτελέσματά σας αυτή τη νέα χρονιά. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Θα σας πω ένα μυστικό. Υπάρχει ένας κανόνας που αν τον ακολουθήσετε δεν γίνεται να μην πετύχετε. Είναι ο νόμος της δράσης και του αποτελέσματος. Και λέει το εξής. Η επιτυχία είναι ένα παιχνίδι. Όσο πιο συχνά παίζεις, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις. Παρόμοια λοιπόν και σε αυτή την επιχείρηση, όσο πιο συχνά κάνετε επαφές ως δράση, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχετε να αποκτήσετε νέους συνεργάτες και νέους πελάτες. Αυξάνετε το ποσοστό επιτυχίας σας. Πώς λοιπόν θα το κάνετε αυτό? Θα μοιραστώ μαζί σας 4 συμβουλές. Συμβουλή νούμερο 1. Μιλήστε σε όλους όσους γνωρίζετε. Αυτή η συμβουλή είναι και η σημαντικότερη. Μιλήστε σε όλους όσους είναι αρκετά κοντά σας για να σας ακούσουν. Αν την προηγούμενη χρονιά διαπιστώσατε ότι καθώς κοιτούσατε τη λίστα σας, προδικάζατε και κρίνατε εκ των προτέρων ποιοι κάνουν ή δεν κάνουν για συνεργασία, τότε πιθανότατα είχατε πάρει μια πορεία όχι σίγουρα προς την επιτυχία. Για παράδειγμα, όταν βλέπατε ονόματα στη λίστα σας, μήπως λέγατε «Α, αυτός δεν κάνει γιατί είναι πολύ πλούσιος, δεν έχει ανάγκη από χρήματα». «Α, αυτός δεν κάνει γιατί δεν έχει χρήματα να ξεκινήσει με το πακέτο». «Α, αυτός δεν κάνει γιατί είναι πολύ έξυπνος». «Αυτός δεν κάνει γιατί είναι πολύ ντροπαλός». Αν έχετε τώρα ξεκινήσει να χτίζετε την επιχείρησή σας δικτυακού marketing, χρειάζεται να μιλήσετε με όλους όσους έχετε μέσα στη λίστα σας. Γιατί χρειάζεται να κάνετε πρακτική. Αν έχετε ήδη ξεκινήσει και χτίζετε την επιχείρησή σας από τα προηγούμενα χρόνια, πάλι χρειάζεται να μιλήσετε σε όλους όσους έχετε μέσα στη λίστα σας. Γιατί έτσι αυξάνετε τις πιθανότητες της επιτυχίας σας. Πραγματικά μπορεί να είστε ο καλύτερος που θα κάνει παρουσιάσεις, αλλά αν δεν κάνετε αρκετές παρουσιάσεις γιατί δεν κάνετε αρκετές επαφές, τότε δυστυχώς πολύ σύντομα θα μείνετε χωρίς ανθρώπους και σύντομα χωρίς επιχείρηση. Συμβουλή νούμερο 2. Δείτε περισσότερα άτομα. Υπάρχουν πολλοί συνεργάτες οι οποίοι υπολειτουργούν ενώ έχουν εξαιρετικές δυνατότητες ανάπτυξης και σε αυτό δεν ευθύνονται τα όχι τα οποία άκουσαν, δεν ευθύνονται οι παρουσιάσεις που έκαναν και δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πελάτες και συνεργάτες, αλλά ευθύνονται οι παρουσιάσεις που δεν έκαναν. Ευθύνονται οι επαφές που δεν έκαναν. Αυξάνοντας λοιπόν αυτή τη νέα χρονιά τον αριθμό των προσκλήσεων που κάνετε, θα αυξήσετε και τις παρουσιάσεις που θα κάνετε και θα αυξήσετε υποχρεωτικά και τον αριθμό των νέων συνεργατών που θα έχετε και θα χτίσετε την επιτυχημένη επιχείρησή σας. Συμβουλή λοιπόν νούμερο 3. Μάθετε τα στατιστικά σας. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο κανόνας του μέσου όρου υπάρχει στη ζωή μας. Αλήθεια, γνωρίζετε τα στατιστικά σας. Για παράδειγμα, αν κάνετε μία επαφή, πόσα ραντεβού μπορείτε να κλείσετε? Αν κλείσετε μία παρουσίαση, πόσες παρουσιάσεις τελικά κάνετε? Πόσα άτομα εμφανίζονται στις παρουσιάσεις σας? Όταν κάνετε μία παρουσίαση, πόσους νέους πελάτες ή νέους συνεργάτες έχετε? Όταν ξεκινήσετε ένα νέο συνεργάτη, σε ποιο επίπεδο καταφέρνετε να τους φτάσετε? Κρατώντας αρχείο, θα μπορείτε να ξέρετε ποια δραστηριότητα χρειάζεται να κάνετε ξανά και ξανά και ποια δραστηριότητα χρειάζεται να διπλασιάσετε για να διπλασιάσετε και τα αποτελέσματά σας τη νέα χρονιά. Επίσης, τα στατιστικά σας θα σας βοηθούν να σκέφτεστε με θετικό τρόπο, καθώς θα ξέρετε κατά μέσο όρο πόσες επαφές, πόσες προσκλήσεις, πόσες παρουσιάσεις χρειάζεται να κάνετε για να καταλήξετε να αποκτήσετε ένα νέο πελάτη ή συνεργάτη, δεν θα αγχώνεστε ούτε θα ανησυχείτε αν καθώς κάνετε παρουσιάσεις δεν έχετε ακόμη το αποτέλεσμα το οποίο θα θέλατε. Θα εστιάζετε περισσότερο στο να κάνετε τις απαραίτητες δραστηριότητες, να μεγαλώνετε τη λίστα σας, να κάνετε προσκλήσεις, να κάνετε παρουσιάσεις, να διαχειρίζεστε ερωτήσεις, καθώς επίσης να κάνετε follow-up. Ξεκινήστε λοιπόν μεγαλώνοντας τη λίστα σας, ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε τις απαραίτητες δραστηριότητες και αφήστε τον κανόνα του μέσου όρου να κάνει τη δουλειά του. Συμβουλή νούμερο 4. Βελτιώστε τα στατιστικά σας. Εφόσον ξέρετε τα στατιστικά σας, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να τα βελτιώσετε. Παρατηρήστε που είστε αδύναμοι, καθώς επίσης ποιο είναι το δυνατό σας σημείο και εργαστείτε ανάλογα. Βελτιώστε τις δεξιότητές σας και έτσι θα έχετε σίγουρη επιτυχία, καθώς επίσης και διπλασιασμό των αποτελεσμάτων σας. Υπάρχει μια στατιστική στο δικτυακό marketing που λέει το εξής. Ανά 10 παρουσιάσεις, 6 άτομα γίνονται συνεργάτες. Από τους 6, οι 3 θα εγκαταλείψουν. Από τους 3 που θα σας μείνουν, ένας
θα εγκαταλείψει, ένας θα παραμείνει πελάτης και ένας θα γίνει ένας καλός συνεργάτης. Και εδώ λοιπόν έχω να σας κάνω μία ερώτηση. Πόσο διάστημα σας παίρνει για να κάνετε 10 παρουσιάσεις? Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε το ρυθμό ανάπτυξής σας. Και για να σας βοηθήσω, εδώ μπορείτε να πάρετε ένα δωρεάν PDF, ένα δωρεάν εργαλείο το οποίο χρησιμοποιώ εγώ προσωπικά και πιστεύω ότι θα σας είναι πολύ χρήσιμο για να χτίσετε την επιχείρησή σας. Κάτω από τα σχόλια του βίντεο μπορείτε να βρείτε ένα link το οποίο όταν το πατήσετε θα μπορέσετε να κατεβάσετε ένα εργαλείο που σας βοηθάει να ανακαλύψετε το ρυθμό ανάπτυξής σας. Συμπληρώστε το και αφού βρείτε το ρυθμό ανάπτυξής σας, θα ξέρετε ακριβώς με ποιο ρυθμό και ποιες δραστηριότητες χρειάζεται να κάνετε για να μπορέσετε να χτίσετε την επιχείρησή σας και να διπλασιάσετε τα αποτελέσματά σας εφόσον γνωρίζετε πλέον τη στατιστική σας. Αν λοιπόν δεν βρίσκεστε σήμερα εκεί που θα θέλατε να είστε, κατά πάσα πιθανότητα δεν έχετε πρόβλημα στο πώς να κάνετε προσκλήσεις ή παρουσιάσεις, αλλά έχετε πρόβλημα προγραμματισμού. Δεν έχετε σχεδιάσει έτσι τις δραστηριότητές σας με βάση το ρυθμό ανάπτυξής σας, ώστε να φτάσετε την επιχείρησή σας από το Α στο Β με το ρυθμό τον οποίο εσείς θέλετε. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήστε το εργαλείο το οποίο θα βρείτε εντελώς δωρεάν, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε όπως είπα κάτω από το βίντεο στην περιγραφή και στα σχόλια και έτσι λοιπόν να μπορέσετε να πάτε την επιχείρησή σας στο επόμενο βήμα. Αυτές λοιπόν είναι οι 4 συμβουλές που σας προτείνω να ακολουθήσετε για να μπορέσετε να διπλασιάσετε τα αποτελέσματά σας αυτή τη νέα χρονιά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, καθώς επίσης να κάνετε subscribe για να μην χάνετε κανένα από τα εκπαιδευτικά μου, τα οποία είναι διαθέσιμα στο κανάλι μου εδώ, ως Marina Politi Forever, καθώς επίσης και στη σελίδα μου marinapoliti.com, όπου μπορείτε να βρείτε και το δωρεάν εργαλείο το οποίο ανεβάζω κάθε φορά με το βίντεο το εκπαιδευτικό το οποίο βρήκατε στη σελίδα μου. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μου, μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!